Κάλεσμα. Στέλνετε με την παρουσία σας ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα σε όσους, διαρκώς και λιγότερους, εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για την απήχηση και τη δυναμική του συνδυασμού μας. Κάνετε με την παρουσία σας πιο δυνατό και ξεκάθαρο το μήνυμα της νίκης στις εκλογές της Κυριακής. Αγαπητοί συμπολίτες, 5 μόλις μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες των δημοτικών εκλογών και το τοπικό σκηνικό, όπως όλα δείχνουν, έχει διαμορφωθεί. Γενική είναι η αίσθηση ότι η παράταξη που διοίκησε το Δήμο μας είναι σε αποδρομή. Μια μεγάλη σαρωτική δυσαρέσκεια των πολιτών για τη διοίκηση και τη λειτουργία του Δήμου μας διαπιστώνεται στις επαφές μας με τους πολίτες. Καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Και είναι τούτο αποτέλεσμα αποκλειστικά της συμπεριφοράς τους. Της αλαζονικής και συχνά επιθετικής και υβριστικής συμπεριφοράς της ηγετικής ομάδας της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Της ασυνέπειας και της αναποτελεσματικότητάς της σε όλους τους τομείς δημοτικής δράσης. Της περιφρόνησης της νομιμότητας και των κανόνων της δημοκρατικής πρακτικής. Της αποθέωσης της ευνοιοκρατίας, του ρουσφετιού και της συναλλαγής. Της διαμόρφωσης πελευθεριακών σχέσεων που παραπέμπουν σε περιόδους που νομίζαμε ότι αποτελούσαν παρελθόν. Της κατανομής του δημοσίου χρήματος σε πρόσωπα και σωματεία που τα έχουν καταστήσει όργανα των μικροπολιτικών και εκλογικών τους επιδιώξεων. Του καθεστώτος ομηρίας, στο οποίο οδήγησαν πολλές δεκάδες παιδιών του τόπου μας συμβασιούχων. Συμβασιούχων που αφού τους προσέλαβαν με προκηρύξεις μαϊμού του Σαββατοκύριακου, τώρα τους αξιοποιούν και τους μεταχειρίζονται ως αναλώσιμη εκλογική πελατεία και τους πουλούν την ελπίδα της μονιμοποίησης. Έχουμε, λένε, γνωριμίες και μέσω στην κυβέρνηση, λένε οι αδίστακτοι, και συνεχίζουν εμπέζοντας τα θύματα τους. Ψηφίστε μας και θα τα καταφέρουμε να σας μονιμοποιήσουμε. Αυτά και πολλά άλλα δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα από τους συμπολίτες μας. Έχουν πλέον διαμορφώσει άποψη για την ποιότητα του περιεχομένου στη συσκευασία με το γυαλιστερό περιτύλιγμα. Τα φανταχτερά χρώματα, οι επικοινωνιακές σχέστες και οι επικοινωνιολόγοι του lifestyle δεν μπορούν πλέον να κρύψουν την αλήθεια. Οι πολίτες αυτού του τόπου ξέρουν πού και πώς πορεύεται ο Δήμος. Και είναι γενική η αίσθηση ότι έχουν πάρει την απόφαση με την ψήφο τους την ερχόμενη Κυριακή να αλλάξει ο Δήμος πορεία. Για την αλλαγή πορείας εγγυάται πρωτίστως η ανεξάρτητη δημοτική μας κίνηση. Ο συνδυασμός εξ αρχής δύναμη ευθύνης και δημιουργίας που έρχεται να ενσαρκώσει την ελπίδα, που με τόλμη για τα αυτονόητα θέτει στόχους για τα μεγάλα ζητούμενα της εποχής μας. Πρώτα από αυτά, η διαχείριση των απορριμμάτων. Πολίτες της Κέρκυρας και των Διαποντίων, δεν μου είναι ευχάριστο να σας αραδιάζω τα αρνητικά της δημοτικής μας πραγματικότητας, αλλά θα το πράξω από αίσθηση χρέους απέναντι στην αλήθεια και τον τόπο. Ξεκινώ λοιπόν από το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ζωή του Δήμου που απειλεί να τεινάξει στον αέρα το ιστορικό μας οικοδόμημα. Αναφέρομαι στη διαχείριση των απορριμμάτων, όπου ζούμε το καθημερινό δράμα της πιο αναχρονιστικής, αναποτελεσματικής
και κοστοβόρας διαχείρισης που γνώρισε ποτέ ο τόπος, με τη γνωστή κατάληξη όλα χρυσοπληρωμένα στην Κοζάνη. Όλα χρυσοπληρωμένα μέσα από παχυλές συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ που στραγγίζουν τους περισσότερους κωδικούς του δημοτικού μας προϋπολογισμού. Την ίδια όμως ώρα που ομολογούν οι ίδιοι τον βρόχο που έχουν στήσει στο Δήμο, πενεύονται ότι τάχα έλυσαν το πρόβλημα χωρίς να επιβαρύνουν τους δημότες. Είναι όμως αυτή η αλήθεια? Τυπικά ναι. Γιατί δεν αύξησαν τα δημοτικά τέλη καθαριότητας παρά την ελληματική λειτουργία της υπηρεσίας? Ουσιαστικά όμως όχι. Γιατί για να καλύψουν το τεράστιο έλλειμμα παίρνουν τους πόρους από τους κωδικούς που θα υπηρετούσαν την καθημερινότητα των πολιτών και την ποιότητα της ζωής τους. Άρα αφαιρούν έμεσα από τους ίδιους τους πολίτες. Τι θα κάνουμε εμείς, εύλογα αναρωτούνται οι συμπολίτες μας. Μπροστά σε αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα, μια λύση υπάρχει. Η διαλογή των ανακυκλώσιμων στην πηγή, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου κυκλικής οικονομίας, για να μειώσουμε δραστικά τον όγκο, το βάρος και εν τέλει το κόστος μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων. Και αυτή την επιλογή, από την αρχή της νέας δημοτικής περίοδου, θα υπηρετήσουμε με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, με οργάνωση και σχέδιο, αντλώντας, επειδή δεν ανακαλύπτουμε εμείς τον τροχό, αντλώντας εμπειρίες από την μακρά ευρωπαϊκή πρακτική που εφαρμόζεται πλέον και σε πολλούς ελληνικούς δήμους. Η διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή, στο σπίτι, στα καταστήματα, στα τουριστικά καταλήμματα, στα ξενοδοχεία, παντού, προϋποθέτει παλαϊκή συμμετοχή στην προσπάθεια. Προσπάθεια που είναι όρος ζωής για το Δήμο και για την επιτυχία της απαιτείται πρωτίστως η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημοτική τους αρχή. Αυτήν την εμπιστοσύνη θέλουμε να εμπεδώσουμε μέσα από σκληρή δουλειά, με συνέπεια και σταθερότητα και όχι με δημοσιοσχεσίτικες πρακτικές που εξαντλούνται στην εικόνα και τις εντυπώσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Βιώνουμε, αγαπητοί συμπολίτες, και το εκρηκτικό κυκλοφοριακό πρόβλημα που κάνει τη ζωή μας μαρτύριο, τη ζωή μαρτύριο σε ντόπιους και επισκέπτες κυρίως στην πόλη, αλλά και στις εισόδους και εξόδους από αυτήν. Παρακολουθούμε και γίνονται διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων και επί του πρακτέου ουδέν. Κανένας νέος δρόμος, κανένας νέος χώρος στάθμευσης, ενώ αντίθετα οι διαθέσιμοι χώροι διαρκώς μειώνονται και μάλιστα σε μια περίοδο ταχύτατης αύξησης του αριθμού των αυτοκινήτων. Η εύλογη απορία όμως που προβάλλει εδώ είναι τι θα κάνουμε εμείς. Εμείς θα υπηρετήσουμε αποφασιστικά την απολύτως όρημη ανάγκη για, προσέξτε, 3-4 σημεία αυτής της λογικής. Θα υπηρετήσουμε την ανάγκη για διαπλάτυνση και ενίσχυση των όρων ασφαλείας στο συνδετήριο δρόμο 3 Γεφύρια Καπανιόλου. Είναι δρόμος κλειδί για τα κυκλοφοριακά του νησιού και της πόλης. Δεύτερον, πάμε προς την κατασκευή του εσωτερικού δακτυλίου της πόλης, που ξεκινάει από την Πλατιτέρα, περνά από το κατεφημισμό συνεδριακό της Μητρόπολης και μέσα από τις απροσπέλαστες νέες πολεοδομικές ενότητες εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου βγαίνει προς Γαρίτσα. Τρίτον, συστράτευση με την περιφέρεια Ιόνιων νησιών για την ταχεία δημοπράτηση της νέας χάραξης του δρόμου 3 Γεφύρια Βριώνη, που θα ανακουφίσει παράκαμψη που θα ανακουφίσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο πιο προβληματικό κομμάτι του οδικού μας δικτύου, στην καρδιά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων.
Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε για την παράκαμψη Σκρυπερού, αλλά και με το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων για την παλιά και μισοξεχασμένη υπόθεση της παράκαμψης Μπενιτσών. Και παράλληλα προς αυτά, κινούμαστε προς τη δημιουργία των νέων περιφερειακών χώρων στάθμευσης με πρόβλεψη άμεσης μεταφοράς με μικρά σύγχρονα λεωφορεία προς και από την πόλη. Αξίζει να αναφέρω ότι πρόκειται να επανεξετάσουμε και την υπόθεση του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία Σαρόκου, για την οποία εκδηλώνεται ήδη και επενδυτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπω στον πειρασμό να αναφερθώ και σε άλλες πτυχές αυτού του κεφαλαίου, για να μην σας κουράσω. Περνάμε τώρα στον τομέα του πολιτισμού. Ο κόσμος της πολιτιστικής δράσης και δημιουργίας έχει τώρα συνειδητοποιήσει όχι απλά το βάλτωμα, αλλά και την οπισθοδρόμηση στον τομέα των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του πολιτισμού. Το δημοτικό μας θέατρο, αυτό που μας φιλοξενεί τώρα, αν το δείτε πιο προσεκτικά πίσω μου στη σκηνή, στα παρασκήνια, στους χώρους υγιεινής, στους βοηθητικούς χώρους, θα δείτε ότι είναι υποβαθμισμένο και απαξιωμένο τόσο που μας ντροπιάζει, ιδιαίτερα όταν φιλοξενούμε εδώ συγκροτήματα από άλλες περιοχές της χώρας και από την Ευρώπη, το εξωτερικό γενικότερα. Η χρηματοδοτημένη από τον Ιούλιο του 2020 με 600.000 ευρώ από την περιφέρεια μελέτη παραμένει εξαγγελία από τον Ιούλιο του 2020 χωρίς αντίκρισμα. Η δημόσια δέσμευση της Δημάρχου ότι σε 18 μήνες από τότε θα είχαμε τη μελέτη για να προχωρήσουμε μετά στην ανακατασκευή του Δημοτικού Θεάτρου ήταν μια ακόμη εξαγγελία χωρίς συνέχεια. Ξεχασμένη, χωρίς να υποθεί ούτε μια συγγνώμη ιδιαίτερα στον κόσμο του πολιτισμού που την είχε πιστέψει. Επί 3 χρόνια και 2 μήνες δεν μπορέσαμε όχι απλά να έχουμε την μελέτη, αλλά ούτε καν την προκήρυξη της μελέτης αυτής για την ανάδειξη ιδιώτη μελετητή. Πώς το λένε στην ποδοσφαιρική ορολογία, Γιάννη, έχει χαθεί η μπάλα. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα πληροφορούμε ότι για την ανακατασκευή, προσέξτε αυτή την πληροφορία, ότι για την ανακατασκευή του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου διατίθενται 16,7 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά για να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση της δικής μας αποτελεσματικότητας σε σχέση με ένα νησί περίπου με τα ίδια χαρακτηριστικά όπως το δικό μας. Εδώ και συμβαίνουν αυτά όλα, ενώ την ίδια ώρα το Δημοτικό Θέατρο Φίνικας παραμένει ερείπιο και παραπέμπεται το έργο της αποκατάστασής του για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2023-2024, ουσιαστικά γιατί χαθεί ήδη τα δύο χρόνια, 2027. Το Θέατρο Ρένο Βλαχοπούλου στο Μόρεπο δεν υπάρχει πια, όπως δεν υπάρχει και το Θέατρο Νίκος Κούρκουλος στην Παλιοκαστρίτσα. Η εργολαβία ανακατασκευής του εμβληματικού ιστορικού κτηρίου του Ιδρύματος Γυαλινά στην Πάνω Πλατεία ναυάγησε και ο κίνδυνος κατάρρευσης της τυποποιίας του τον ερχόμενο χειμώνα είναι μεγάλος. Την ίδια ώρα, η εργολαβία ανακατασκευής των βοηθητικών κτηρίων του Μόρεπο καρκινοβατεί, ενώ διάγουν την πολλωστή παράταση της σύμβασης του αναδόχου. Καρκινοβατεί το έργο αυτό 7-8 χρόνια τώρα και δεν λέει να τελειώσει. Ούτε καν τις τουαλέτες του Μόρεπο, ενός μικρού έργου, 5 χρόνια τώρα δεν μπόρεσαν να αποδώσουν στη χρήση των χιλιάδων επισκεπτών. Κάτι που έχει ενοχλήσει σφόδρα και τους τουριστικούς πράκτορες και τους ξεναγούς που συνοδεύουν τους επισκέπτες στο μεγάλο ιστορικό αυτό χώρο. Για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα δεσμεύομαι προσωπικά, αλλά και σαν συνδυασμός, να κάνουμε τα πάντα για να τα χειριστούμε αποτελεσματικά, για να μπορέσουμε να ζήσουμε τη μεγάλη χαρά της απόδοσής τους σε χρήση, να αξιοθούμε
να παρακολουθήσουμε στα θέατρα κλειστά και ανοιχτά παραστάσεις, σημαντικές παραστάσεις από αυτές που συχνά έχει η τοπική μας πολιτιστική παραγωγή. Ο τόπος μας δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση, ειδικά στο χώρο του πολιτισμού. Και περνάμε στο κεφάλαιο της σχολικής στέγης. Οι κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσης πάσχουν βαρύτατα και την ίδια ώρα πρόγραμμα κατασκευής νέας σχολικής στέγης δεν υπάρχει. Η Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών και η Διαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Προγράμματος μάταια περίμενε όλα αυτά τα χρόνια κάποια πρόταση για την κατασκευή νέου σχολείου, ενώ υπήρχαν εκατομμύρια διαθέσιμα για το σκοπό αυτό. Εκατομμύρια ευρώ που τα αφήσαμε αναξιοποίητα και τα αποχαιρετήσαμε. Τους κουνήσαμε μαντίλι. Για τη νέα αυτή προγραμματική περίοδο, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας στις κτηριακές ανάγκες της εκπαίδευσης προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Έχω χειριστεί στο παρελθόν αντίστοιχα θέματα, μελέτες, αδειοδοτήσεις, κατασκευές και έχουμε συνδέσει με τους συνεργάτες μου το όνομά μας με την κατασκευή ή ολοκλήρωση 8 σχολικών μονάδων. Και τώρα οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις συμπληρώνουν την εικόνα παρακμής και εγκατάλειψης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου της Κέρκυρας. Παντού, όπως εκεί, παντού διάλυση. Ό,τι κτίστηκε με κόπους και θυσίες από τους καποδιστριακούς δήμους και την ομαρχία είναι αφημένο στην τύχη του. Τα αθλητικά σωματεία είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της πικρής πραγματικότητας. Της πραγματικότητας που απαιτεί και θα έχει το ενδιαφέρον μας για την αποκατάσταση και την επαναλειτουργία των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Κλειδί στην υπόθεση αυτή θα είναι η φύλαξη και η καθημερινή τακτική συντήρησή τους για να αντέξουν στον χρόνο όπως αντέχανε και παλαιότερα. Και περνάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που σπάνια ακούτε στο δημόσιο λόγο. Αναφέρομαι στις νέες πολεοδομικές ενότητες, νέες εντός εισαγωγικών νέες, παλιές είναι αλλά ξεχασμένες. Οι νέες πολεοδομικές ενότητες, τις οποίες επεκτάθηκε εδώ και χρόνια το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κέρκυρας, παραμένουν ανενεργές και αναξιοποίητες την ώρα που η πόλη ασφιχτιά. Εκατοντάδες στρέμματα πολύτιμης πολεοδομημένης γης παραμένουν στα αζήτητα, ενώ θα μπορούσαν να μας προσφέρουν δυνατότητες για πλήθος νέων κατοικιών που τόσο μας λείπουν. Όπως θα μπορούσαν να δώσουν νέους δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, χώρους στάθμευσης, χώρους για κτίρια εκπαίδευσης, πρόνοιας, πολιτισμού και αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά προβλέπονται μέσα στο σχέδιο των πολεοδομικών ενωτήτων έξω από την πόλη, στην επέκταση της πόλης στην πραγματικότητα, η οποία παραμένει αναξιοποιητή. Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη πρόκληση για μια βιώσιμη πόλη και γι' αυτό το θέμα αυτό το τοποθετούμε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Στο εξής, τα πολεοδομικά θέματα θα είναι διαρκώς στο προσκήνιο και όχι στο περιθώριο της ζωής του τόπου. Η επιχείρηση ίδρυψης αποχέτευσης τώρα περνά την πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας της. Και το περνά την δύσκολη αυτή περίοδο λόγω της κακοδιοίκησης και των νοσηρών καταστάσεων που έχουν φωλιάσει εκεί. Γι' αυτό αποφασίζουμε την άμεση εξυγίανσή της και επιστρέφουμε στην αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων όπως αυτές αναδείχθηκαν από άξιες διοικήσεις του παρελθόντος. Ο τόπος μας όμως είναι συνδεδεμένος, θα έλεγα ότι εξαρτάται από τον τουρισμό και δεν θα μπορούσε να λείψει μια μικρή έστω αναφορά σε αυτόν. Μιλούμε συχνά για τον βιώσιμο τουρισμό
που όλοι επιζητούμε. Βιώσιμος τουρισμός, ο οποίος προϋποθέτει έναν βιώσιμο προορισμό για όλους, κατοίκους και επισκέπτες. Προσεγγίζουμε με ρεαλισμό το φαινόμενο του υπερτουρισμού και προσβλέπουμε σε επιστημονικές μετρήσεις για τη φέρουσα ικανότητα του τόπου. Τουριστική ανάπτυξη χωρίς όρους και όρια δεν νοείται. Σταθερή και αδιαπραγμάτευτη είναι η βούλησή μας για ελεύθερες και προσβάσιμες παραλίες για όλους. Υποστηρίζουμε και ενισχύουμε κάθε πρωτοβουλία στο πεδίο του τουρισμού που τροφοδοτεί, αναδεικνύει και προβάλλει την τοπική μας ταυτότητα. Οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε έναν Δήμο όπου η τουριστική πολιτική δράση, πολιτιστική και το πολιτιστική δράση συναντώνται και αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά, αναδεικνύοντας την Κέρκυρα ως αξιόλογο, σύγχρονο, ευρωπαϊκό προορισμό. Να περάσουμε τώρα και σε μερικά άλλα θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Υπάρχουν ακόμα μια σειρά από θέματα υψηλού ενδιαφέροντος που δυστυχώς λόγω χρόνου δεν μπορεί να γίνει τώρα αναλυτική αναφορά. Επιγραμματικά τα κυριότερα από αυτά είναι η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου με τις υπηρεσίες και την φροντίδα που δικαιούνται οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τη νέα γενιά και για όλες τις δράσεις και τις εγκαταστάσεις που με ασφάλεια και σύγχρονους όρους θα την υπηρετούν. Προχθές επισκεπτόμενος με συνεργάτες μου ένα υποψηφίους, ένα από τα μικρότερα χωριά του Δήμου μας, στα βορειοδυτικά του σύνορα, τους Αλυματάδες, ένα κοριτσάκι, η Αφροδίτη, με πλησίασε και μου δώρισε μια ζωγραφιά με ένα αίτημα. Αυτή είναι η ζωγραφιά και εδώ είναι το αίτημα. Θέλουμε κούνιες. Θέλουμε κούνιες. 25 παιδιά. Μέσω αυτής της απλής συμβολικής κίνησης της Αφροδίτης, της μικρής Αφροδίτης, θέτουν αυτό που αξίζουν και δικαιούνται τα παιδιά σε κάθε χωριό, σε κάθε οικισμό. Μια παιδική χαρά, απλά, μια παιδική χαρά το ζητούμενο. Πόσο κοστίζει, πόσες απευθείας αναθέσεις κοστίζει μια παιδική χαρά, για να λογιστείτε, από τις εκατοντάδες απευθείας αναθέσεις. Τέλος, στο δημόσιο λόγο μπαίνει μια σαφής αναφορά στις υποχρεώσεις του Δήμου μας, όπως του κάθε Δήμου, απέναντι στη μεταχείριση των ζώων. Ζώων αδέσποτων, ζώων συντροφιάς, ζώων εργασίας, έναντι των οποίων οφείλουμε μέτρα και δράσεις που ορίζονται πλέον από πρόσφατο νόμο του 2021. Νόμο που αναφέρεται και σε δημόσιους πόρους που διατίθενται για το σκοπό αυτό και τους οποίους σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε, καθώς η μεταχείριση των ζώων σε ένα τόπο συνιστά έναν ακόμη δείκτη πολιτισμού μιας κοινωνίας. Και τώρα μερικά στοιχεία για τα βήματα προς την κατεύθυνση της μεγάλης αλλαγής στο Δήμο μας. Με τις προγραμματικές μας θέσεις αλλάζουμε ριζικά τη λογική και την αποτελεσματικότητα στη διοίκηση του Δήμου. Δεν υπάρχουμε, δεν θέλουμε να υπάρχουμε για το θεαθήνε, για την εικόνα, για τις φωτογραφίες και τις πρόσκαιρες εντυπώσεις. Δεν λειτουργούμε στη λογική του lifestyle. Από την αρχή της νέας δημοτικής περιόδου εισάγουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση το νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, που δεν πρόλαβε η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Τον οργανισμό που θέλουμε να καταστήσει πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική τη Δημοτική Μηχανή, με ανακατατάξεις
και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες που είναι υποστελεχωμένες. Και με νέες υπηρεσίες, όπως η Δημοτική Αστυνομία, που θα πάμε άμεσα σε επανίδρυση. Γιατί επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας, γιατί Δήμος χωρίς ελεκτρικά όργανα δεν μπορεί να υπάρξει, δεν νοείται. Η ευρύτερη δημοτική μηχανή ενισχύεται και με πρόσληψη νέου τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. Στη σχετική δε προκήρυξη θα προβλέπεται και μοριοδότηση όσων έχουν εργαστεί με διάφορες συμβάσεις στο Δήμο, για να μπει έτσι τέλος το καθεστώς εργασιακής τους ομοιρίας. Δεν θέλουμε εργαζόμενους όμοιρους, εθελόμενους στο κάθε αφέντη. Τους θέλουμε αξιοπρεπείς σε σταθερή εργασία, ανάλογα με τα προσόντα τους, και όχι πιόνια του δίδυμου εργατολόγων και προστατών. Παράλληλα, εισάγουμε για ψήφιση το νέο σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας, που θα εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα προς κάθε κατεύθυνση. Κανονισμός που θα γίνει κτήμα των πολιτών και θα εισάγει κανόνες απολύτως αναγκαίους για ένα περιβάλλον αντάξιο της ομορφιάς με την οποία έχουν πρικίσει απλόχερα τον τόπο μας η φύση και η ιστορία. Κεντρική μας επιλογή είναι η ανασυγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πολλά από τα οποία με πόρους εκατομμυρίων ευρώ τώρα χάνονται. Οι υπηρεσίες αυτές, κυρίως οι υπηρεσίες προγραμματισμού και τεχνικών έργων, ενισχύονται, γίνονται η καρδιά του Δήμου, καθώς είναι υπεύθυνες για την επιλογή, την προετοιμασία και την ορίμανση προτάσεων και εκτέλεση έργων, δράσεων, αναγκαίων για την αναβάθμιση της ζωής του τόπου στην πόλη, στα χωριά μας και τα διαπόντια νησιά. Εισάγουμε, και αυτό είναι μια καινοτομία ενώ δεν θα έπρεπε να είναι, εισάγουμε την αρχή της λογοδοσίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας του Δήμου. Από τον τελευταίο υπάλληλο ως το δήμαρχο που θα δίνει λόγο για λογαριασμό όλων στους πολίτες. Και κάτι ακόμα που σπάνια ακούγεται από δημόσιο βήμα. Αναδεικνύουμε ως πρότυπα πράξεις συμπολιτών μας που χαρακτηρίζονται από ανιδιοτέλεια, φιλοπατρία, εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ευεργεσία, εξαιρετικό έργο προσφοράς. Ενεργούμε δημιουργικά, με σταθερότητα, συνέπεια και αξιοπιστία, διαμορφώνοντας βήμα-βήμα μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Δήμο και τους πολίτες. Πολίτες της Κεντρικής Κέρκυρας και των Διαπόντιων νησιών. Ακούτε συχνά την ηγεσία της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής να μας χαρακτηρίζουν περιφρονητικά ανθρώπους του παρελθόντος, ανθρώπους του χθες. Τους απαντάμε, ναι, είμαστε του χθες, αλλά του δημιουργικού χθες, που σε τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί. Του δημιουργικού χθες, που σε τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το σήμερα της στασιμότητας και της οπισθοδρόμησης. Είμαστε του δημιουργικού χθες, που έχει να παρουσιάσει στο ενεργητικό του πλήθος έργων με τα οποία έχει σφραγιστεί η πορεία του τόπου. Σας θυμίζω μερικά από αυτά, γιατί πολλοί τα έχουν ξεχάσει. Δεκάδες χιλιόμετρα κεντρικού και δευτερεύοντος οδικού δικτύου, επαρχιακού δικτύου σε ολόκληρο το νησί. Και ένα απίστευτο πλήθος δημοτικών δρόμων στον πρώην Δήμο Αχιλλείων. Πολλά χιλιόμετρα πεζοδρομίων στην Πενίτσα, στο Πέραμα, στην Παλιοκαστρίτσα, στον Ύψο, του Τζάβρου, στην επαρχιακή Πένεκα από Καπανιόλου στο Τρίκλινο. Αυτά που βλέπετε περνώντας αμέριμνοι στους δρόμους
Δεν είναι έργα που ήρθαν από τον ουρανό. Δεν είναι πεζοδρόμια που έρχονται από το μακρινό, μακρινό χθες και είναι απροσδιόριστος ο χρόνος της κατασκευής του. Έχουμε συνδεθεί με αυτά τα έργα, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες σε ένα τμήμα με το Δήμο Αχιλλείων και στο μεγαλύτερο τμήμα στη δημιουργική περίοδο της Νομαρχίας 2007-2010. Έχουμε επίσης να παρουσιάσουμε δύο μουσεία ελαιοτριβία, πλατείες και παιδικές χαρές στα χωριά, γήπεδα μπάσκετ και ποδοσφαίρου, με κορυφαίο το αθλητικό κέντρο στους Καστελάνους Μέσης, το στολίδι της αθλητικής Κέρκυρας που το άφησαν και ρήμαξε. Μια αθλητική εγκατάσταση για όσους δεν την ξέρουν, Ολυμπιακών διαστάσεων, την οποία ολοκληρώσαμε το 2002, με φυσικό πλοοτάπητα, το μοναδικό γήπεδο τότε στην περιφέρεια του Δήμου, πλην του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, με φυσικό πλοοτάπητα, με αυτόματο σύστημα ποτίσματος, με τέλειο στραγγιστικό σύστημα, με κερκίδα 600 θέσεων, με λουτρά ζεστά, με ζεστό νερό φιλοξενούμενων και ομάδας της έδρας, με ιατρείο, αναψυκτήριο, βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους. Ένα τέλειο συγκρότημα και δίπλα σε αυτό δύο επίσης Ολυμπιακών διαστάσεων, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Αυτά όλα ρημαγμένα, εγκαταλειμμένα στο έλεος του Θεού. Τέλος, είμαστε εμείς ταυτισμένοι με το χτες, το δημιουργικό χτες, που βάλαμε τη σφραγίδα μας στα λιμάνια των Οθωνών, που χρειάζονται συμπλήρωση, το λιμάνι των Οθωνών στα Βλάκια, αλλά και στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών της Μπενίτσας, που απορρόφησε δημόσιους πόρους, έγινε δημόσια επένδυση που ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια ευρώ και άλλαξε τη μοίρα της περιοχής. Δεν είναι υπερβολή να το πω. Όλα έχουν αλλάξει γύρω από το λιμάνι αυτό που ήταν δημιούργημα της τελευταίας περίοδου της θητείας μας στο Δήμο Αχιλλείων. Και ένα στοιχείο για αυτό το λιμάνι που μου μετέφερε ο νεαρός διευθυντής της εγκατάστασης, ο συντοπίτης μας ο κύριος Αφίνος. 30 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στο λιμάνι, το τουριστικό λιμάνι της Μπενίτσας. Καταλαβαίνετε πόσα είναι τα ωφέλη τα οποία έχουν προκύψει πέραν των θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις στην περιοχή, για τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, τα καταστήματα που πουλούν εφόδια για τα σκάφη αναψυχής τα οποία ελιμενίζονται εκεί. Αυτά είναι λίγα, πολύ λίγα από τα έργα του χθες που αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για το αύριο του Δήμου μας. Για την επόμενη δημοτική περίοδο που θέλουμε να είναι και θα επιδιώξουμε και θα αγωνιστούμε γι' αυτό να είναι μία από τις πιο δημιουργικές περιόδους στην ιστορία του. Και κλείνω με μερικές επισημάνσεις. Βρίσκομαι, αγαπητοί συμπολίτες, στην ανάγκη να σας επισημάνω μερικά από τα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν αυτές τις τελευταίες μέρες σε βάρος μας. Γίνεται και θα ενταθεί στις επόμενες μέρες μέσω διαδικτύου διασπορά ψευδών ειδήσεων που αποσκοπούν στο να στρέψουν συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες εναντίον μας. Και γίνεται αυτό όχι μόνο από εκλογικούς αντιπάλους μας, αλλά και από μερικούς επαγγελματίες που έχουν μάθει ασίδωτοι να ασχημονούν σε βάρος του τόπου και των συναδέλφων τους. Αποκρούστε, καλούμαστε όλοι να αποκρούσουμε τις ύβρις και τις ψευτιές τους, χωρίς όμως να κατεβαίνουμε ποτέ στο επίπεδό τους. Και στη συνέχεια κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Μην ακούτε, το μήνυμα απευθύνεται και στους έξω από την αίθουσα. Μη συμμερίζεστε ανθρώπους που δεν έχουν φραγμό στην υποκρισία, στην κακοποίηση της αλήθειας και εκτρέπονται σε ακατάσχετο υβρεολόγιο. Μη σας ξεγελά το μιλίχιο ύφος, τα πολλά φιλιά, τα χειροφιλήματα,
οι γονικλησίες, οι μετάνιες στις εκκλησίες και στα μοναστήρια. Είναι επαγγελματίες, υποκριτές και θεοπαίχτες. Υποκριτές και θεοπαίχτες, ανάξιοι της φιλίας μας, κάνουν συνειδητά κακό στον τόπο για να υπηρετήσουν απλά τον εαυτούλη τους. Και κάτι τελευταίο. Αυτή την ώρα γίνεται μια συζήτηση με συμμετοχή πολιτών στο πρώην ακταίων. Δεν ξέρω πώς το λένε τώρα. Ώρα. Συνιστώ στους συμπολίτες μας να τραβήξουν απόψε καλού κακού καμιά φωτογραφία από εκεί, γιατί φοβούμαι ότι ο υπαίθριος χώρος θα γίνει από εδώ και μπρος μέσω της σύμβασης μίσθωσής του από το Δήμο, απλησίαστο για τους κοινούς τριμπούς, για τους κοινούς τερκυραίους, για όλους εμάς που έχουμε σταθεί εκεί και χαρεί τον μοναδικής ομορφιάς και θέας δημοτικό αυτό χώρο. Αγαπητοί συμπολίτες, κλείνοντας αυτή την ομιλία, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν βλέπουμε τη θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Δήμο μας ως ευκαιρία για προσωπική ανέλυξη και προβολή. Δεν μας συγκινούν τα αξιώματα, οι τιμές και οι χάρες τους. Στεκόμαστε ως ομάδα και συνδυασμός κατηγορηματικά απέναντι σε αυτές τις επιλογές και όσους τις καλλιεργούν. Δεν χρειαζόμαστε επικοινωνιολόγους και image makers. Υπηρετούμε αποφασιστικά τους στόχους μας με σεμνότητα, με απόλυτη συνείδηση των δυσκολιών, των τεράστιων δυσκολιών που βρίσκονται μπροστά μας. Οραματιζόμαστε ωστόσο ένα Δήμο νοικοκυρεμένο, σύγχρονο, λειτουργικό, αποτελεσματικό, φιλόξενο, όμορφο, που θα κάνει τους κατοίκους του περήφανους. Ένα Δήμο που θα εμπνέει την ανθρωπιά, την προσήλωση στο καλό έργο, στο καθήκον, την αγάπη και τη μέρημνα για όλους και ιδιαίτερα αυτούς που την έχουν ανάγκη. Θεωρούμε την περίοδο 2024-2028 και μια ακόμη ανοιχτή ευκαιρία για τη νέα γενιά. Περίοδο που θα σφραγίσει αποτελεσματικά και αισιόδοξα την πορεία μας προς το μέλλον. Μαζί λοιπόν με τόλμη για τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα που παραμένουν μεγάλα ζητούμενα και τόσο επίγοντα για τον τόπο. Όλοι μαζί για την νίκη. Για την νίκη στις εκλογές της επόμενης Κυριακής. Στείλτε, καλούμαστε όλοι να στείλουμε το μήνυμα της νίκης παντού, σε κάθε συμπολίτη μας. Και επειδή η εκλογική διαδικασία θα έχει πρόσθετες δυσκολίες αυτή τη φορά, λόγω του μεγέθους του ψηφοδελτίου, που πλησιάζει το ένα μέτρο, για να τα έχουν έτοιμα οι συμπολίτες μας όλων των ηλικιών, καλό θα είναι να τους τα μοιράσουμε από βραδείς. Να τους τα μοιράσουμε και ένα πρακτικό θεματάκι, διπλωμένα στα τρία. Μία, δύο, τρεις. Με αυτό το μέγεθος, ο κάθε συμπολίτης θα πάει στην κάλπη και αν αυτό το χαρτί, σε αυτό το δίπλωμα δεν το χωράει ο φάκελος, θα του κάνει μία ακόμη διπλωσιά και θα το βάλει. Τότε θα είμαστε σίγουροι ότι η βούληση του καθενός συμπολίτης μας, η βούληση του εκλογικού σώματος, θα εκφραστεί κατά τρόπο ελεύθερο στην κάλπη και στο αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της Κυριακής. Επίσης, κανένα εκλογικό τμήμα,
δεν πρέπει να μείνει χωρίς αντιπρόσωπό μας. Και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και ιδιαίτερα στην καταμέτρηση των ψήφων. Εκεί που θα ολοκληρωθεί και θα πιστοποιηθεί η μεγάλη μας νίκη.